Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο έρχεται από την Ελλάδα. Η συνεργάτηδα του σταθμού μας, η Ιφιγένεια Μουμτζή, φιλοξενεί την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής. Επίσης, είναι διδάσκουσα στο Τμήμα Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ακόμα είναι αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας, το θέμα συζήτησης είναι η έμφυλη βία και πώς αντιμετωπίζεται από τις κοινωνίες αλλά και από τις κυβερνήσεις. Ας παρακολουθήσουμε αυτή τη συνέντευξη, η οποία είναι και επίκαιρη λόγω των γεγονότων που υπήρξαν τον τελευταίο καιρό. Καλησπέρα, είμαι η Ιφιγένεια Μουμτζή και σήμερα στο Ομογένειο εδώ Λονδίνο έχουμε μαζί μας την κυρία Ζέφη Δημαδάμα. Η κυρία Δημαδάμα είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΝΑΛ, αντιπρόεδρος γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα θα συζητήσουμε το πρόβλημα της έμφυλης βίας στην Ελλάδα. Καλησπέρα, κυρία Δημαδάμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι μαζί σας. Ξέρω την προσπάθεια που κάνετε και εσείς προσωπικά, κυρία Μουμτζή, αλλά και η ομογένειά μας, οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε τόσο κέραια θέματα όπως είναι η έμφυλη βία και γενικότερα η βία κατά των γυναικών που φαίνεται ότι γιγαντώνεται. Ακριβώς. Βάσει αυτού που αναφέρατε, βλέποντας με αφορμή το MeToo στην Ελλάδα, αλλά και τις τραγικές γυναικοκτονίες που έχουν απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη αυτών των γεγονότων, αλλά και την συζήτηση περί έμφυλης βίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευίωνα. Έχουμε μία αύξηση τον καιρό της πανδημίας των φαινομένων της ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό που είδα σήμερα σε μία έρευνα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση είναι ότι και μετά την πανδημία, μετά την άρση του lockdown, γιατί λέγαμε ότι τα θύματα είναι πια κλειδωμένα στο σπίτι με τον κακοποιητή τους στην περίοδο του εγκλεισμού που υποχρεωτικά λέμε ότι μένουμε στο σπίτι για ασφάλεια και όμως κάποιες γυναίκες και παιδιά έμεναν μαζί με τον κακοποιητή 24 ώρα ατελείωτα. Τώρα έχουμε μία έξαρση στις γυναικοκτονίες, κυρία Μουμτζή, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Όταν ξεκινάει η επαναφορά της κανονικότητα και οι γυναίκες ξαναβγαίνουν από το σπίτι, αυτό κάνει τους συντρόφους, τους συζύγους πιο βίαιους, διότι αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο. Είναι μια αλλαγή η οποία προκαλεί δυστυχώς πολύ μεγάλα και αρνητικά αντανακλαστικά και έτσι έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών, δηλαδή δολοφονίες γυναικών, όπως είδαμε και στα αγγλικά νερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούμε ή δίνουμε μια δικαιολογία στους θύτες, γιατί οι γυναικοκτονίες γίνονταν, απλώς υπογραμμίζουμε ένα φαινόμενο για να μπορούμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε καλύτερα για να έχουμε τα λιγότερα δυνατόν θύματα. Δυστυχώς τα στοιχεία λένε ότι και στην Ευρώπη έχουμε η πρώτη αιτία απειλής δολοφονίας γυναίκας ή αναπηρίας είναι μεταξύ 16 και 44 ετών είναι η γυναικοκτονία. Είναι δηλαδή η βία, η κακοποίηση από σύντροφο, σύζυγο, πατέρα, αδερφό, από ένα ανδρικό χέρι, όπως λέμε σε εισαγωγικά. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και ποιες πολιτικές να δούμε πιο συστηματικά. Και στη χώρα μας, δυστυχώς με αφορμή το περιστατικό που αναφέρεται και άλλα περιστατικά, θα σας έλεγα, κυρία Μουτζή, που συσσωρεύονται τον τελευταίο καιρό και της εργαζόμενης στην πολυκατοικία η οποία έπεσε θύμα βιασμού και βρέθηκε εγκλωβισμένη στο σπίτι ενός από των κατοίκων στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που βιάστηκε και ξυλοκοπήθηκε, δείχνουν ότι έχουμε μεγάλη έξαρση στην βία κατά των γυναικών και έχουμε δυστυχώς και πάλι τις πατριαρχικές αντιλήψεις, αυτά τα στερεότυπα που λέμε, ότι η γυναίκα είναι θύμα, είναι αυτή που πρέπει να υποτάσσεται και δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζεται. Έχουν γίνει βήματα και με το Πασόκ τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια, γιατί εγώ θέλω να λέμε την αλήθεια, όμως φαίνεται ότι δεν αρκούν.
Φαίνεται ότι έχουμε πισωγυρίσματα, όπως λένε και τα στατιστικά στοιχεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χρειαζόμαστε πολλά πράγματα ακόμη να γίνουν. Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν φτάνει μόνο μία καμπάνια η οποία αρχίζει και τελειώνει σε κάποιο μέσο, που και αυτό δεν το είχαμε τον τελευταίο καιρό, για το που πρέπει να απευθυνθούμε, αν είμαστε θύματα ξυλοδαρμού ή κακοποίησης ή παρενόχλησης. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει μετά? Γιατί μια γυναίκα που ανοίγει την πόρτα, παίρνει τα παιδιά της και φεύγει, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες δομές που υπάρχουν, αλλά είναι περιορισμένες. Άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε περισσότερες δομές, με ψυχολογική στήριξη και με δυνατότητα αυτές οι γυναίκες κάπου να εργαστούν. Διότι το να ανοίξω μια πόρτα και να φύγω, θα πρέπει να διασφαλίσω και το πώς μπορώ να επιβιώσω, πώς μπορώ να ζήσω έτσι απλά, όπως λέμε, εγώ και τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση και σε αυτό. Το MeToo ήταν ένα κίνημα το οποίο παγκόσμια έκανε μια πολύ μεγάλη εκτείναξη. Είχαμε ένα κύμα καταγγελιών, ήρθε και στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελα να μην είναι μια φούσκα, θα ήθελα να κρατήσει και να δούμε την ουσία της σεξουαλικής παρενόχλησης σε όλους τους χώρους, γιατί υπάρχει παντού, δυστυχώς, και να δούμε τους τρόπους με τους οποίους θα κάνουμε τα θύματα να μιλήσουν, θα δώσουμε την δικαιοσύνη που περιμένουν και από την άλλη μεριά κυρίως, και το υπογραμμίζω αυτό, θα προλάβουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι αυτό που ακούστηκε και για την κυρία Μπεκατόρο, ότι μίλησε μετά από τόσα χρόνια και όσες γυναίκες μιλήσαμε και θέσαμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα της παρενόχλησης, της κακοποίησης, της βίας, θέλουμε να ανάψουμε ένα φάρο, ώστε να μην ξαναέχουμε στην πορεία, να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά όπου κορίτσια ή γυναίκες θα βρεθούν θύματα. Οι πολιτικές, η θεσμική θωράκιση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Είπα πολλά, αλλά είναι τα θέματα που δυστυχώς πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν, όπως και η εκπαίδευση βέβαια. Πλέον από το σχολείο, από το νηπιαγωγείο, χρειαζόμαστε εκπαίδευση στα θέματα ισότητας των φύλων, χρειαζόμαστε εκπαίδευση για τα θέματα του bullying και της βίας, που έχουν και αυτά δυστυχώς έξαρση. Είδαμε μια 14χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της επειδή ήταν παχύσαρκη, πήγε να κάνει στα 14 της χειρουργείο για να μπορέσει να δυνατήσει και έχασε τη ζωή της. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα. Νομίζω θα έλεγε κανείς πως η πληθώρα των ζητημάτων που αναφέρατε δείχνει και την μεγάλη δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσει το φεμινιστικό κίνημα, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία για να έρθουμε τουλάχιστον σε μια αλφα ισότητα. Οπότε σας παρακαλώ μην ζητάτε και συγγνώμη προς το παρόν. Θα ήθελα να σας πάω πίσω στην τραγική δολοφονία που αναφέρατε της Caroline Crouch στα γλυκά νερά. Μετά από την δολοφονία της Caroline, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο θέμα? Δυστυχώς και αυτή η αποτρόπαια δολοφονία της Caroline, μιας 20χρονης μητέρας, ξαναέφερε πάλι στην συζήτησή μας το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και το πρώτο που ακούστηκε ήταν το ότι πρέπει πια να υιοθετήσουμε τον όρο γυναικοκτονία, χωρίς να αμφισβητήσουμε τον όρο ανθρωποκτονία σε κάθε περίπτωση, διότι ο όρος γυναικοκτονία δεν αναιρεί την ανθρωποκτονία, απλώς υπογραμμίζει κάποια χαρακτηριστικά. Γυναικοκτονία σημαίνει η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, για να μην έχουμε Caroline στο μέλλον, για να μην έχουμε ορφανά παιδιά στο μέλλον, για να μην έχουμε γυναίκες οι οποίες δολοφονούνται και δεν το γνωρίζουμε. Εγώ βλέπω πολλές φορές σε τίτλους και στην Ελλάδα και όχι μόνο, έγκλημα πάθους, έγκλημα ζήλιας. Έχασε τον έλεγχο και προέβη σε μία δολοφονία. Αυτά όλα δυστυχώς, ξέρετε τι κάνουν κύριε Μουτζή, θολώνουν την εικόνα της πραγματικότητας. Διότι εδώ υπάρχει έντονος σεξισμός. Υπάρχουν έντονα στερεότυπα, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε κατάματα και αν δεν τα ονοματίσουμε και νομικά και κοινωνιολογικά, διότι ο όρος γυναικοκτονία υπάρχει εδώ και 30-40 χρόνια. Από το 1970, τη δεκαετία του 70, στους διεθνείς οργανισμούς,
έχει ενταχθεί σε πολλές χώρες στο ποινικό μέρος, όπως και στην Κύπρο, για να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο τα έμφυλα εγκλήματα. Εάν δεν δούμε λοιπόν αυτή την παράμετρο και αν δεν έχουμε, όπως λένε δυστυχώς τα περιστατικά, συνεχώς αυξανόμενο αριθμό γυναικοκτονιών, δεν θα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα το πρόβλημα. Και δεν θα λάβουμε πολιτικές που θα εντοπίζουν, που θα είναι αυτές οι οποίες ακριβώς θα δουν και θα βρουν, ελπίζουμε, τη λύση για να μην έχουμε άλλες τέτοιες δολοφονίες. Εγώ θέλω να αναφέρω το παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία είναι μια χώρα που δυστυχώς έχει μεγάλο πρόβλημα και αυτή στα θέματα των γυναικοκτονιών και προχώρησε στην ίδρυση ειδικών δικαστηρίων με εκπαιδευμένους δικαστές που θα δικάζουν αυτά τα εγκλήματα, ώστε να υπάρχει πραγματικά η εκπαίδευση και η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Υπάρχει συστηματική καταγραφή, γιατί ξέρετε, αν δεν καταγράφουμε τα φαινόμενα, δεν γνωρίζουμε και αν αυξάνονται, αν μειώνονται, αν οι πολιτικές μας έχουν αντίκρισμα ή όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα την υιοθέτηση, όπως σωστά είπατε, του όνου και του όρου γυναικοκτονία και θα πρέπει να το βάλουμε και πάνω από τις κομματικές μας γραμμές. Κυρία Μουτζή, ορισμένα ζητήματα αφορούν τον άνθρωπο, αφορούν τις γυναίκες, αφορούν και τους άντρες, γιατί και οι άντρες είναι σύμμαχοι σε αυτό. Είναι πάρα πολλοί άντρες που δεν αποδέχονται τέτοιου τύπου φαινόμενα. Είναι φεμινιστές κι αυτοί, ενδυνάμει φεμινιστές. Και πιστεύω ότι το φεμινιστικό κίνημα πρέπει να ανοιχτεί, να εμπλουτίσει τα αιτήματά του και να συμπεριλάβει και νεότερες γυναίκες στην πορεία και στην, σε όλη αυτή την προσπάθεια που πραγματικά γίνεται και δεν είναι καθόλου εύκολη. Να μείνουμε για μια τελευταία ερώτηση, κυρία Δημαδάμα, στο κομμάτι της προσπάθειας που πρέπει να γίνει. Τι πιστεύετε πρέπει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην ισότητα των φύλων και τι βασικές αλλαγές πιστεύετε πρέπει να γίνουν στην ελληνική κοινωνία για να σταματήσει η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες? Εδώ πρέπει να θέσουμε το ζήτημα των ειδικών δικαστηρίων, όπως ανέφερα και στην Ισπανία, που θα αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα, ώστε οι δικαστές να είναι εκπαιδευμένοι και να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις βίας και γυναικοκτονίας, δυστυχώς, όταν φτάσουμε στο χειρότερο, στη χειρότερη μορφή. Αλλά πρέπει και ένα βήμα πίσω, θα πρέπει και οι αστυνομικές αρχές να εκπαιδευτούν ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα μηνύματα που πολλές φορές μια γυναίκα που φτάνει στο αστυνομικό τμήμα δεν έχει το θάρρος, αρχίζει και γίνεται επιφυλακτική, ώστε να στηρίξει και να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές να μιλήσουν. Σε 72 ώρες στην Ισπανία θα πρέπει να κοινοποιηθεί η καταγγελία για βία κατά γυναικών ενδοοικογενειακής, στην περίπτωση ενδοοικογενειακής, στο δικαστή. Γιατί εδώ έχουμε δυστυχώς και ένα σύστημα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο μέχρι να προχωρήσουμε να φτάσουμε στο δικαστήριο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πρέπει να ανέχεται πολλές καταστάσεις μέχρι να περάσουν πολλά χρόνια σε πολλές περιπτώσεις, ώστε να υπάρξει μία απόφαση από το δικαστήριο. Θα πρέπει να λέει και να ξαναλέει κάτι που πρέπει να αλλάξει αυτό το οποίο έχει βιώσει. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον νόμο της συνεπιμέλειας που δυστυχώς έχει θολά σημεία και βλέπουμε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και στον καθομολογία δολοφόνων να διεκδικεί τη συνεπιμέλεια του παιδιού. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει άμεσα να τα δούμε για να μην έχουμε όλη αυτή τον εκφυλισμό σε περιπτώσεις και σε υποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Εγώ θα έλεγα ότι και η ίδια η πολιτεία θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό που λέγαμε και πριν, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση από πολύ νωρίς, από τα σχολεία, για να μπορέσουμε αυτά τα στερεότυπα να τα καταπολεμήσουμε από όσο γίνεται σε πιο μικρή ηλικία. Εγώ δεν θα είμαι ευχαριστημένη εάν έχουμε μία μικρή μείωση στις γυναικοκτονίες ή στην κακοποίηση ή στο bullying, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις γυναικών και γυναικών με αναπηρίες, γυναικών που έχουν παιδιά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, να φτάσουν στο να καταγγείλουν. Πρέπει αυτό να μας γίνει τρόπος ζωής και για να μας γίνει τρόπος ζωής χρειάζεται χρόνος, θεσμική θωράκιση, να αισθάνομαι προστατευμένοι και όχι να έχουμε τον blame victim που πάρα πολλές φορές εκεί που έχουμε το θύμα γυρίζουμε, όπως το ξέρετε,
και εσείς και λέμε «μα κάτι θα έκανε και αυτή, κάτι θα φόρεσε, ίσως χαμογέλασε παραπάνω». Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Όλοι έχουμε αδέρφες, έχουμε κόρες, έχουμε μαμάδες, όλα τα αγόρια, οι άντρες έχουν δίπλα τους γυναίκες. Νομίζω πια πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, πρέπει να αλλάξουμε το στερεότυπο αυτό, γιατί οι γυναίκες είναι το μισό του πληθυσμού και ακόμα παραπάνω. Έχουν δικαίωμα λοιπόν να αντιμετωπίζονται ως ίσες, και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις δικαστές, στην αστυνομία, περισσότερες γυναίκες. Διότι εμείς έχουμε μία άλλη οπτική, όχι καλύτερη ή χειρότερη, μία οπτική διαφορετική που πρέπει να εμπλουτιστεί, που πρέπει να εμπλουτίσουμε για να αντιμετωπίσουμε την έμφυλη βία και πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο βίας, αλλά και εκτάκτων αναγκών και όχι μόνο, που πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημαδάμα. Νομίζω πως όσα είπατε τόσο για την ισότητα των φύλων, όσο και για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, να αποτελέσουν τροφή για σκέψη όχι μόνο για τους τηλεθεατές μας, αλλά μακάρι να σας άκουγαν και να σας έβλεπαν όσοι δεν παρακολουθούν και το Hellenic TV, γιατί όσο αναφέρατε είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις ανάγκες του μέλλοντος της κοινωνίας και της πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίζουμε να τα λέμε, ο αγώνας δεν σταματά, ο αγώνας είναι συνεχής. Χαίρομαι πολύ που ήμουν στο Hellenic TV, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί η πανδημία ακούμε και για επόμενο κύμα, και να έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως να τα πούμε και από κοντά. Εύχομαι να μπορέσουμε να μιλάμε για θετικές πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν επιτέλους αποτελεσματικά τέτοιου τύπου ζητήματα και να αλλάξουμε ατζέντα, να μην έχουμε πια στην ατζέντα μας την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.